Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην ιατρική ημερίδα του Συλλόγου Κουραίων Κομματών Φλόρινας με θέμα καρκίνους του τραχύλου της μήτρας, τεστ Παπα-Νικολάου και HPV. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, εκ μέρους όλων των μελών, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αρχικά τους δύο μιλητές, διακεκριμένους γιατρούς, ο καθένας στο τομέα του, τον κύριο Λαβασίδη Λάζαρο, μευτήρα γυναικολόγο, και τον κύριο Μιχούλα Στέλιο, κυταρολόγο, για τη στήριξή τους σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των γυναικών αλλά και όλης της κοινωνίας πάνω στα θέματα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και του τεστ Παπα-Νικολάου. Είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία όλων σας και κοινή προσδοκία η απάντηση στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη στα θέματα αυτά. Θα ήταν παράληψη τέλος να μην ευχαριστήσουμε το Δήμο Φλόρινας για την παραχώρηση της αίθουσας για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, καθώς και τα Νέα Φλόρινα και το Ράδιο Φλόρινα που την καλύπτουν. Στο σημείο αυτό, καλούμε στο βήμα τον κύριο Λαβασίδη Λάζαρο για την έναρξη της ημερίδας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρίες περισσότερο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ευγενική πρόσκληση να απευθυνθώ σε ένα τόσο ιδιαίτερο και ειδικό ακροατήριο. Μου δίνει τη ευκαιρία χρόνο με το χρόνο να έρχομαι σε στενότερη επαφή με τη συγκεκριμένη επιστημονική πραγματικότητα που αφορά τον ιό HPV. Δυστυχώς ο χρόνος που περνάει από πάνω μου ταυτόχρονα μου αφαιρεί την ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή με κομμώτριες για προφανείς λόγους. Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες να απευθυνθώ σε αυτό το ειδικό ακροατήριο για τον εξής απλούστατο λόγο. Γιατί θεωρώ ότι η δικιά σας επαγγελματική δραστηριότητα, ο δικός σας επαγγελματικός χώρος, σε ένα βαθμό, μικρότερο ή περισσότερο ή μεγαλύτερο, διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Αυτά που συζητιούνται στα κομμωτήρια, και συζητιούνται τα πάντα υποθέτω, μπορούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, μπορούν να ισχυροποιήσουν πεποιθήσεις, μπορούν να αλλάξουν την σκέψη και να προσανατολίσουν ή ενδεχομένως να αποπροσανατολίσουν ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της κοινωνίας μας από τα πιο απλά ως τα πιο σπουδαία ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα της υγείας. Επομένως, κάθομαι και σκέφτομαι, εάν οι κομμώτρες και οι κομμωτές ως προς το θέμα του HPV και του καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας έχουν μία εμπεριστατωμένη γνώμη, μία έγκυρη γνώμη που προέρχεται από έγκυρη πληροφόρηση, τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσουν το σωστό μήνυμα στους πελάτες τους, ώστε ο καθένας και μέσω αυτής της οδού να είναι πιο καλά ενημερωμένος και να καταλάβει ότι αυτό το ζήτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το κερδίσουμε με τη σωστή προσέγγιση ή μπορούμε να το χάσουμε αν μείνουμε σε μία προσέγγιση αφηρημένη, θολή, γεμάτη πανικό, φόβο και αβεβαιότητα. Ο λόγος για τον οποίο είπα ότι θα ήταν καλό ο τίτλος να είναι το εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων οφειλωμάτων, μύθι και πραγματικότητα, είναι ακριβώς αυτός. Γιατί θέλω να ξεχωρίσουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Ακούγονται τόσα πολλά για αυτή την ιστορία, που αξίζει τον κόπο να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη, μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι για την αιτία ενός καρκίνου. Δεν συμβαίνει για κανέναν άλλο καρκίνο. Και είναι ο καρκίνος στον τράχυλο της μήτρας. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας ιός ο οποίος προκαλεί αυτόν τον καρκίνο. Ο ιός αυτός είναι ο ιός των ανθρώπινων φυλωμάτων. Για την ακρίβεια δεν μιλάμε για έναν ιό. Μιλάμε για 150 περίπου διαφορετικά στελέχη μιας οικογένειας ιών που λέγονται HPV. Σκεφτείτε ότι αυτά τα στελέχη μεταξύ τους, έτσι μου αρέσει να το δίνω σαν παράδειγμα στο ιατρείο, είναι μεταξύ τους ξαδέρφια. Από αυτά τα 150 στελέχη λοιπόν, άλλα τα 150 ξαδέρφια, άλλα είναι καλά παιδιά
και κάποια είναι λίγο πιο επικίνδυνα. Βέβαια, ο ιός αυτός δεν είναι, δεν μας έγινε γνωστός τώρα τελευταία. Από το 460 π.Χ. από τον μπαμπά μας τον Ιπποκράτη έχει γίνει πρώτη αναφορά για τον καρκίνο του τραχύλου στο βιβλίο του περί γυναικείων. Το 1975 ένας Γερμανός βιολόγος, ο Χάραλτ Τσουρχάουζεν, ανακάλυψε ότι ο ιός αυτός είναι μια πιθανή αιτία του καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας και ξόδεψε κυριολεκτικά τη ζωή του για να προσπαθήσει να το αποδείξει. Το 1992 άρχισαν να παρασκευάζουν τα πρώτα εμβόλια έναντι του ιού HPV και το 2006 τα εμβόλια αυτά βγήκαν στην αγορά. Ήδη δηλαδή είμαστε στα 11 χρόνια από το ξεκίνημα των εμβολίων. Αυτός ο τύπος είναι λοιπόν αυτός ο Γερμανός, ο οποίος το 1975 έκανε αυτή την παρατήρηση και το 2008 πήρε το βραβείο Νόμπελ για αυτήν. Τι κατάφερε? Κατάφερε να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο ιός HPV είναι ο υπεύθυνος για τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Η ανακάλυψη αυτή φυσικά άλλαξε την ιστορία της ιατρικής στον τομέα της πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, θα σας δώσω μια αντιπαραβολή. Ας πούμε για τον καρκίνο στο μαστό. Η μαμά έχει καρκίνο στο μαστό. Υπάρχει πιθανότητα η κόρη κάποια στιγμή στη ζωή της να κάνει καρκίνο στο μαστό? Η απάντηση είναι ναι. Το πόσο μεγάλη ή το πόσο μικρή είναι αυτή η πιθανότητα, μια άλλη συζήτηση. Η μαμά έχει καρκίνο στο τράχυλο της μήτρας. Υπάρχει πιθανότητα εξαιτίας αυτού του γεγονότος ότι η μαμά νοσεί, η κόρη να κάνει καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας? Η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή τι κίνδυνος υπάρχει? 0%. Εάν η κόρη δεν έχει και αυτή προσβληθεί από κάποια από τα στελέχη της οικογένειας του ιού HPV, δεν πρόκειται ποτέ τον ποτό να κάνει καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Αυτό κατόρθωσε να μας πει ο Γερμανός και φυσικά το βραβείο Νόμπελ είναι το ελάχιστο από τις τιμές που του αξίζουν. Είπαμε λοιπόν ότι ο ιός των ανθρώπινων φυλωμάτων είναι ένας πολύ συχνός ιός που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Και τι σημαίνει αυτό? Κάθε μέρα εμφανίζονται περίπου 17.000 νέα περιστατικά προσβολής από τον ιό HPV στις ΗΠΑ μόνο. Οι πιο πολλές λοιμώξεις συμβαίνουν σε ηλικία μικρότερη των 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι το 50 με 80% των σεξουαλικά ενεργών ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, γιατί υπάρχει και αυτή η παρανόηση ότι ο ιός HPV αφορά μόνο τις γυναίκες. Καθόλου δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Ίσα-ίσα, αυτά θα σας τα πω λίγο αργότερα, θα αποκτήσουν αυτή τη λίμωξη, θα έρθουν σε επαφή με τον ιό, δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή τους. Οι μισοί άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Σκεφτείτε πόσο συχνό είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, σε νοσοκομεία στην Ελλάδα, στο 50% των τεστ του Παπανικολάου υποδηλώνεται η παρουσία του ιού HPV. Είπαμε ότι από αυτά τα ξαδέρφια, τα 150 αυτής της οικογένειας των HPV, υπάρχουν κάποια που είναι κακά παιδιά, τα περισσότερα είναι καλά παιδιά και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Έτσι τα χαρακτηρίζουμε χαμηλού και υψηλού κινδύνου τύπους. Ας πούμε, οι τύποι 6 και 11, ξέχασα να σας πω ότι τα ονόματα των στελεχών της οικογένειας αυτής είναι αριθμοί. Και ο λόγος που επιλέξαμε να είναι αριθμοί, όχι εγώ, η επιστημονική κοινότητα, είναι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε παγκοσμίως. Να ονοματίσουμε δηλαδή τους τα στελέχη με τον ίδιο τρόπο και στην Ελλάδα και στην Αυστραλία και στη Σκανδιναβία, ας πούμε. Οι χαμηλού κινδύνου τύποι, ας πούμε, είναι ο 6 και ο 11. Ο 6 και ο 11 είναι πολύ γνωστοί, γι' αυτό τους επέλεξα, γιατί είναι αυτοί για τους οποίους, που είναι υπεύθυνοι για τα κονδυλώματα. Πολλές φορές, πολύ συχνά, ο HPV ταυτίζεται με τα κονδυλώματα. Δηλαδή λέμε, έχω τον ιό των κονδυλωμάτων. Το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Η απάντηση είναι ότι ο ιός που είναι υπεύθυνος για τα κονδυλώματα είναι ένας από τους ιούς αυτής της οικογένειας των HPV. Σημαίνει το ακριβώς ανάποδο δηλαδή. Και μάλιστα, και το λέω αυτό γιατί αρκετές φορές έχω βρεθεί έτσι, υπήρξα μάρτυρας έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων από γυναίκες που το μάθαιναν
ή το βλέπαν και παίρναν τηλέφωνο και λέγανε «Αν θα πεθάνω, έχω καρκίνο». Οι γυναίκες που έχουν κονδυλώματα, αυτό ισχύει για τους άνδρες, δεν έχουν καρκίνο, ούτε πρόκειται ποτέ να πάθουν καρκίνο. Έτσι. Οι 6 και 11 τύποι που είναι υπεύθυνοι για τα κονδυλώματα είναι χαμηλού κινδύνου. Άρα τα κονδυλώματα ναι, είναι μια θορυβώδης εκδήλωση του HPV, αλλά δεν είναι καθόλου επικίνδυνοι. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν υψηλού κινδύνου τύποι, ειδικά ο 16 και ο 18, που δεν μας αρέσουν καθόλου. Στον 16 τύπο, και το λέω έτσι, και είμαι στεναχωρημένος, η Φλόρινα, η περιοχή εδώ, έχει μια σχετικά μεγάλη συχνότητα στην εμφάνισή του. Ο 16 είναι ο πιο άτιμος από τα στελέχη, τα οποία καταλήγουν τελικά υπό πολλές προϋποθέσεις στην εμφάνιση καρκίνου. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύπλοκο για να το αναλύσω έτσι αναλυτικά. Αυτό εδώ είναι το τείχωμα του τραχύλου. Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό εδώ είναι ένα φυσιολογικό επιθήλιο, ο τείχος του τραχύλου της μήτρας. Ο τράχυλος της μήτρας, ξέχασα να σας πω, ότι είναι η εξώπορτα της μήτρας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι τα τούβλα που φτιάχνουν τον τείχο του τραχύλου. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Μέσα σε μήνες από την προσβολή του τείχου αυτού από τον ιό, μπορεί να γίνει αυτή η HPV λίμωξη. Δηλαδή, να πάρουμε το τεστ Παπα-Νικολάου και κάποια από τα τούβλα αυτού του τείχου να είναι επηρεασμένα εξαιτίας της παρουσίας του ιού αυτού. Οι κυταρολόγοι λοιπόν, όπως ο κύριος Μιχώλας, θα μας δώσουν στο τεστ Παπα-Νικολάου ότι κοίτα αδερφέ, εδώ κάτι βλέπω. Υπάρχει μία λίμωξη, υπάρχει μία προσβολή. Και αυτή η προσβολή είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια χαμηλού βαθμού βλάβη των πλακωδών κυττάρων, των τούβλων που φτιάχνουν τον τοίχο του τραχύλου. Αυτό είναι η χαμηλόβαθμη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση που είναι πάρα πολύ συχνή σε όλο τον κόσμο, άρα και στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε μήνες. Ένα ποσοστό από τις γυναίκες που έχουν χαμηλόβαθμη ενδοεπιθυλιακή αλλίωση θα δει τον ιό αυτό να αρχίσει να επεκτείνεται ως προς τις βλάβες που κάνει στο τείχωμα του τραχύλου της μήτρας και μέσα σε χρόνια να φτάσει να προσβάλλει όλο το βάθος του τραχύλου και να κάνει υψηλού βαθμού ενδοεπιθυλιακές βλάβες. Από χαμηλού βαθμού, υψηλού βαθμού. Αλλά για να γίνει αυτό έτσι, πρέπει να περάσουν χρόνια. Και τελικά, μέσα σε πολλά χρόνια, τα οποία είναι περίπου 10 με 15, άλλες φορές 20 χρόνια, κάποιες από αυτές τις γυναίκες που έχουν υψηλού βαθμού ενδοεπιθυλιακή αλλίωση θα κάνουν και τον καρκίνο. Ο ιός HPV είναι πολύ πολυσματικός. Μπορεί να μεταδοθεί και χωρίς ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή και με διάφορους τρόπους ως προς την επαφή των γεννητικών περιοχών, του στόματος και των χεριών. Ακόμα και μία μόνο επαφή είναι ικανή να μεταδώσει τη λίμωξη. Και μπορεί να μεταδοθεί φυσικά από άτομο που δεν έχει εμφανή βλάβη και επομένως δεν γνωρίζει ότι είναι φορέας. Τώρα, η φυσική ιστορία της HPV λίμωξης. Τι συμβαίνει αν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό. Το 80% περίπου των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό γίνονται καλά μόνοι τους. Από τους υπόλοιπους, το υπόλοιπο 20%, το 50% που αρχίζει να κάνει χαμηλού βαθμού δυσπλασία, γίνονται καλά μόνοι τους. Όταν λέω γίνονται καλά μόνοι τους, εννοώ ακριβώς αυτό που λέω. Δεν υπάρχουν χάπια, δεν υπάρχουν υπόθετα, δεν υπάρχουν αλυφές, δεν υπάρχουν ενέσεις. Κάτι για το οποίο να βοηθηθεί, με το οποίο να βοηθηθεί ή το άντρας ή η γυναίκα που έχει προσβληθεί. Από αυτούς λοιπόν, από αυτά τα τεστ Παπα-Νικολάου που θα μας δείξουν χαμηλού βαθμού δυσπλασία, ένα 15% τελικά θα μας δείξει υψηλού βαθμού, εκ του οποίου ένα ποσοστό σημαντικό επίσης γίνεται καλά μόνοι τους. Και μόνο το 20% τελικά θα φτάσει να κάνει καρκίνο, επαναλαμβάνω και λέω μέσα σε χρόνια, περίπου 15 χρόνια από τη στιγμή που θα το εντοπίσουμε. Άρα, η μονάδα μέτρησης του χρόνου, ας το πω έτσι,
ως προς την προσβολή αυτή, δεν είναι η μία μέρα, δεν είναι η μία εβδομάδα. Σε παρακαλώ, βάλε με να με δεις τελευταία 2 η ώρα το πρωί, θα πεθάνω μέχρι την άλλη εβδομάδα. Είναι το εξάμηνο. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι κοίτα, ξανακάνει ένα τεστ καμπρό μετά από 6 μήνες όμως. Όχι μετά από 6 εβδομάδες, όχι μετά από 1 μήνα. Okay? Η λίμωξη λοιπόν φαίνεται ότι δεν οδηγεί τις περισσότερες φορές σε καρκίνο. Συνήθως το τεράστιο ποσοστό, 90% των περιπτώσεων, η λίμωξη αυτή θα υποστραφεί. Πριν αναπτυχθεί όμως ο καρκίνος, θα αναπτυχθούν τα προκαρκινικά στάδια, τα οποία μπορούν να διαγνωστούν και να προληφθούν έγκαιρα. Τώρα για ποιο λόγο να μιλάμε για τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας? Γιατί είναι ο δεύτερος πιο κοινός καρκίνος παγκοσμίως. Γιατί έχει 500.000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο, το 80% των οποίων είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες, και 200.000 θανάτους γυναικών κάθε χρόνο, τουλάχιστον 200.000, που οφείλονται στον ιό. Το πρόβλημά μας βέβαια είναι ότι οι γυναίκες αυτές είναι νέες γυναίκες. Και επομένως τα συνολικά έτη της ζωής που χάνονται από τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας είναι περισσότερα συγκριτικά με τα έτη που χάνονται από άλλους καρκίνους. Μια γυναίκα που έχει καρκίνο στον πνεύμονα μπορεί να είναι 70 χρονών, μπορεί να είναι 80 χρονών. Δεν είναι 30, δεν είναι 35. Επομένως, αυτού του τύπου ο καρκίνος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί χτυπάει νεότερες γυναίκες και επομένως δυνητικά χτυπάει οργανισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να ζήσουν πολύ περισσότερα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο χάνουμε τόσα πολλά χρόνια από αυτόν τον καρκίνο. Και είπαμε ότι το 80% εμφανίζεται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπετε, Κίνα, Ινδία, Αμερική, Νότια κτλ. Στην Ευρώπη, οι περιοχές με την πράσινη απόχρωση, σε αυτές ανήκει και η Ελλάδα, είναι περιοχές στις οποίες η θνητότητα των καρκίνων στον τράχυλο της μήτρας είναι χαμηλή. Υπάρχουν και περιοχές, όπως βλέπετε εδώ, η κεντρική Βόρεια Ευρώπη, είναι περιοχές κυρίως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είναι περιοχές στις οποίες η θνητότητα αυτή είναι μεγάλη. Τώρα το θέμα μας είναι τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποια είναι η επίπτωση των καρκίνων του τραχύλου στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί ο έλεγχος είναι ευκαιριακός. Δηλαδή, θυμήθηκα να πάω να κάνω ένα τεστ του Παναικολάου, θα το κάνω. Δεν έχω μαγειρέψει σήμερα, δεν θα πάω. Θα πάω άλλη μέρα. Αυτή η άλλη μέρα μπορεί να είναι μετά από χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι και η θνησιμότητα είναι άγνωστη. Δεν υπάρχει φυσικά αρχείο νεοπλασιών όπως υπάρχει στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν υπάρχει και ένα πρόγραμμα συστηματικού προληπτικού ελέγχου. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Όμως δεν ξέρω πώς θα μας χαρακτήριζα σαν χώρα ως προς αυτό το θέμα, αν ανήκουμε στον αναπτυγμένο κόσμο ή αν είμαστε μια κατηγορία πάλι μόνοι μας. Τώρα, πριν από την ανακάλυψη του τεστ Παπα-Νικολάου, δεν υπήρχε τρόπος διάγνωσης των προκαρκινικών σταδίων. Δηλαδή, οι γυναίκες φτάναν στο γιατρό επειδή ο καρκίνος είχε εκδηλωθεί και τα συμπτώματά του ήταν αυτά που τις οδηγούσαν εκεί. Και βέβαια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουν πολλές από αυτές ήδη χάσει το παιχνίδι. Η επέμβαση χειρουργική που χρειάζεται να κάνουμε για τον καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, όταν υπάρχει καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, είναι η μεγαλύτερη επέμβαση που υπάρχει στη γυναικολογία. Δηλαδή, βγάζουμε ένα κάρο πράγματα και πάλι δεν είμαστε σίγουροι. Το θέμα μας λοιπόν όλο είναι να μην φτάσουμε σε αυτό. Δυστυχώς στο παρελθόν αυτό συνέβαινε. Μέχρι αυτός ο κύριος από την Κίνη της Εύβοιας, ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, να καθιερώσει την εξέταση κατά Παπα-Νικολάου. Η εξέταση αυτή φέρει και το όνομά του, που δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης των βλαβών στον τράχυλο έγκαιρα με μια πολύ απλή μέθοδο. Είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται να σας την περιγράψω, την έχετε βιώσει όλες. Είναι τόσο σημαντική η προσφορά και η παρουσία στην επιστημονική κοινότητα του Παπα-Νικολάου, ώστε, δεν ξέρω να θυμάστε μια εκπομπή του Skype πριν από κάνα 2 χρόνια, που έλεγε για τους πιο σημαντικούς Έλληνες όλων των εποχών, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κτλ. Η ψηφοφορία τελική ανέδειξε ως το πιο σημαντικό Έλληνα όλων των εποχών αυτόν τον κύριο με το μουστάκι. Δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι αυτό, αλλά το αναφέρω για να σας δείξω πόσο σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του ανθρώπου αυτού στην
προστασία της υγείας των γυναικών παγκοσμίως σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει, από το 1950. Θεωρούμε ότι ο Γεώργιος Παπανικολάου μόνος του, με αυτή τη μέθοδο, έσωσε τις περισσότερες ζωές που έχει σώσει ποτέ γιατρός στην ανθρωπότητα παγκοσμίως. Τώρα, δεν θα επιμείνω για το τεστ Παπανικολάου, γιατί ο κ. Μιχούλας τα ξέρει πολύ καλά από μένα, αλλά ως μέθοδος διαλογής, ως screening test, τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λένε ότι κάποιο τεστ θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αν είναι ακριβές, αναπαραγώγημο, δηλαδή το κάνουμε εύκολα, δεν χρειάζεται πολύ μπελά για να το φτιάξουμε. Είναι φτηνό, εύκολο στην εφαρμογή και την παρακολούθηση, αποδεκτό και ασφαλές. Και όλα αυτά τα κριτήρια φυσικά τα πληρεί το τεστ Παπανικολάου, γι' αυτό το λόγο είναι το σημαντικότερο screening test που έχει μειώσει τη συχνότητα και τη θνησιμότητα στα οργανωμένα προγράμματα βέβαια, από τον καρκίνο του τραχύλου. Και η αποτελεσματικότητά του, όπως σας είπα, τα τελευταία 60 χρόνια είναι τεράστια. Μειώνοντας κατακόρυφα τα περιστατικά καρκίνου και τους θανάτους. Αλλά το τεστ Παπανικολάου δεν είναι αρκετό. Και γιατί δεν είναι αρκετό? Γιατί μπορούμε να διαγνώσουμε τα προκαρκινικά στάδια, αλλά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Υπάρχει κάτι και απλώς εμείς εντοπίζουμε ότι υπάρχει. Το ιδανικό θα ήταν να μην το αφήσουμε να υπάρξει, να μην το αφήσουμε να εμφανιστεί. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προκαρκινικά στάδια μόνο αφού αναπτυχθούν. Αλλά δεν μπορούμε να διαγνώσουμε, να αντιμετωπίσουμε ούτε και να προλάβουμε μια προκαρκινική βλάβη, ας πούμε, στο εδίο. Δεν μπορούμε να διαγνώσουμε, να αντιμετωπίσουμε, να προλάβουμε τα γεννητικά κονδυλώματα. Μπορούμε λοιπόν να διαγνώσουμε τη λίμωξη, αλλά δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Έτσι, μπήκαμε στην άλλη σκέψη, στην επόμενη φάση. Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να σκοτώσουμε αυτόν τον ιό? Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσουμε τον οργανισμό να αναγνωρίσει αυτόν τον ιό πριν αρχίσει να κάνει τις βλάβες, εφόσον έχει προσβάλει τη γυναίκα, και με αυτόν τον τρόπο να τον σκοτώσει πριν εκδηλωθεί? Αυτή είναι η λογική του εμβολιασμού. Αυτό το πράγμα κάνουν τα εμβόλια. Έτσι. Ο προληπτικός εμβολιασμός σημαίνει αυτό το πράγμα. Ενεργοποιώ το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, δηλαδή την άμυνά του, ώστε όταν θα έρθει ο εισβολέας να είναι έτοιμος και να σκοτώσει τον εισβολέα πριν προλάβει να κάνει ζημιά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσες καταστάσεις συνδέονται με τον καρκίνο, συνδέονται με τους ιούς HPV. Γιατί είπα στην αρχή ότι θεωρούν πολλοί ότι πρόκειται για μια κατάσταση που σχετίζεται μονάχα με τις γυναίκες. Καρκίνος στον τράχυλο της μήτρας. Καρκίνο στο εδίο, καρκίνο στον κόλπο, καρκίνο στον προκτό, λάριγκα, φάριγκα, στοματική κοιλότητα. Αυτά εδώ δεν σχετίζονται μόνο με τις γυναίκες, σχετίζονται και με τους άντρες. Κοιτάξτε αυτό το απίστευτο νούμερο. 5% του συνόλου των καρκίνων που εμφανίζονται στον κόσμο σχετίζονται με τον HPV. Και δεν υπάρχουν καλοήθινο σήματα, τα κονδυλώματα και η αναπνευστική θυλωμάτωση. Το 2015, το Μάιο, στο τελευταίο συνέδριο για τον HPV, παγκόσμιο συνέδριο, που είχε γίνει στο Λονδίνο και είχα την τιμή να είμαι εγώ εκεί, μας είπαν ότι από την επόμενη χρονιά, δηλαδή από το 2016, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, τα περιστατικά HPV λίμωξης που σχετίζονται με τους άνδρες θα είναι περισσότερα από αυτά που σχετίζονται με τις γυναίκες. Έτσι. Επομένως, αρχίζουμε να διεκδικούμε, ήδη μάλλον το έχουμε καταφέρει, με πολύ μεγάλη επιτυχία και την παρουσία αυτού του ιού στο δικό μας οργανισμό. Άρα, ενώ ο HPV ξεκίνησε να είναι μια καθαρά γυναικεία υπόθεση, αφορούσε δηλαδή μόνο γυναικολόγους και κυταρολόγους, τώρα εμπλέκονται γυναικολόγοι, ορειλάδες, δερματολόγοι, παιδίατροι, οδοντίατροι, γενικοί χειρουργοί, χειρουργοί προκτού. Ένα κάρο άνθρωποι που παλιά δεν είχαν καμία σχέση με αυτή την ιστορία, ξαφνικά εμπλέκονται και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ώστε να ξέρουμε από πιο νωρίς τι συμβαίνει και με βάση τις δικές τους ειδικότητες. Έτσι. Ήδη έχει αναπτυχθεί ένα τεστ, ας πούμε ένα τεστ του Παπανικολάου για τους άνδρες. Έτσι, με λήψη υλικού από τον προκτό. Συζητιούνται διάφορα πράγματα να γίνονται στη στοματική κοιλότητα από οδοντίατρους και από ορειλάδες, ώστε να αυξήσουν την εγρήγορση που έχουμε για την παρουσία του ιού στη στοματική κοιλότητα. Είναι ακόμα νωρίς δηλαδή στη μάχη
για τον καρκίνο από τον HPV, αλλά το γεγονός ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί τόσες πολλές διαφορετικές ειδικότητες μας δίνει μεγάλες ελπίδες ότι τελικά θα καταφέρουν να την κερδίσουν αυτή τη μάχη. Τώρα, κάθε χρόνο στην Ευρώπη 30.000 νέα περιστατικά, περίπου το 75% σε αυτούς τους δύο τύπους, 16 και 18. Κάθε μέρα στην Ευρώπη αυτό σημαίνει ότι 82 γυναίκες λένε στην οικογένειά τους και στους φίλους τους ότι έχουν καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 3.700 νέα περιστατικά καρκίνου κόλπου και εδίου και το 40% περίπου αυτών των καρκίνων προέρχονται από τον ιό HPV. Οι γυναίκες με ιστορικό προκαρκινικής τραχυλικής βλάβης έχουν αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν καρκίνο στο εδίο και στον κόλπο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν γυναίκες που έχουν κάποια βλάβη στον τράχυλο, κάνουν τη θεραπεία, αργότερα μπορεί για εντελώς διαφορετικό λόγο να αφαιρέσουν τον τράχυλο μαζί με τη μήτρα, γιατί έχουν ας πούμε ινομοιώματα και έχουν αιμορραγίες και τελικά βγάζουν τη μήτρα τους και πάβουν να πηγαίνουν στον γυναικολόγο. Γιατί δεν έχω τη μήτρα μου, δεν έχω τον τράχυλό μου, γιατί να πάω. Για αυτόν τον λόγο. Γιατί το ιδίο και ο κόλπος δεν αφαιρούνται. Επομένως υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποια στιγμή εκεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται πράγματα εξαιτίας της αρχικής προσβολής στον τράχυλο. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη υπάρχουν 3.000 νέα περιστατικά καρκίνου του προκτού σε γυναίκες και 2.000 νέα περιστατικά σε άνδρες και το 95% αυτών των καρκίνων προέρχεται από τον HPV. Ξαναλέω, δεν υπάρχει έγκυρη μέθοδος για την έγκαιρη διάγνωση των προκαρκινικών βλάβων και του ίδιου του καρκίνου του προκτού, γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε και αυτό το τεστ του τεστ Παπα-Νικολάου, το πούμε έτσι, για τον προκτό. Άνδρες, πέος, προκτός, λάρυγγας, φάρυγγας, στοματική κοιλότητα και πάλι γενετικά κονδυλώματα και αναπνευστική θολωμάτωση. Το ξαναβγάζω αυτή την διαφάνεια για να μείνει και στο μάτι. Ότι δηλαδή έχει να κάνει και με τους άνδρες και όχι μόνο με τις γυναίκες. Τώρα, η λίμωξη από μικρή ηλικία. Ένα μεγάλο ποσοστό των εφήβων από αυτή την ηλικία περίπου έχουν ήδη ένα φίλο ή μία φίλη. Δεν απαιτείται, ξαναλέω, ολοκληρωμένη επαφή για τη μετάδοση του ιού. Η χρήση του προφυλακτικού μειώνει, αλλά δεν εξαλείφει τη μετάδοση. Και με βάση τις μελέτες τις κοινωνιολογικές, περίπου ένας στους 5 έφηβους έχει ολοκληρώσει τις επαφές πριν τα 16, που είναι και η πιο συχνή ηλικία έναρξης των επαφών. Ο καρκίνος εμφανίζεται σε μια ηλικία που είναι πλέον παραγωγική για τις γυναίκες, στα 35 με 45. Αλλά εκτός από τον καρκίνο έχουμε και αυτή την, ας πούμε, μάστιγα των κονδυλωμάτων, που είναι πάρα πολύ συχνή. 1.000.000 νέα περιστατικά γεννητικών κονδυλωμάτων κάθε χρόνο. Η θεραπεία τους δεν εκριζώνει πάντα τη λίμωξη. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η τάση, περίπου 1 στις 3 γυναίκες, 1 στους 3 άνδρες, θα ξαναπευθυνθούν στον ειδικό, γιατί θα ξαναβγούν τα κονδυλώματα. Η πρωτογενής πρόληψη, λοιπόν, το 2006 είχε να κάνει με τον εμβολιασμό έναντι του HPV. Ξαναλέω, ξεκινήσαμε από εδώ που φτάνανε οι γυναίκες αφού είχαν εκδηλωθεί τα συμπτώματα του καρκίνου. Συνεχίσαμε με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος κατόρθωσε να κάνει να αναπτύξει τη μέθοδό του για την πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση. Και φτάνουμε στον εμβολιασμό. Ερωτήματα. Είναι το εμβόλιο αποτελεσματικό? Μήπως το κάνουμε μόνο και μόνο για να πάρουν λεφτά οι εταιρείες? Είναι το εμβόλιο ασφαλές? Και ποια είναι η κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού? Λοιπόν, σήμερα κυκλοφορούν 2 εμβόλια, το 16 και το διδύναμο και το τετραδύναμο. Μπορώ να είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ξεκίνησε να κυκλοφοράει και το 9 δύναμο, το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα ακυρώσει αυτά τα 2. Η προστασία από τους τύπους του ιού που ευθύνονται για τις περισσότερες περιπτώσεις του καρκίνου, του τραχύλου, της μήτρας και των άλλων μορφών που σχετίζονται με τον ιό HPV εξασφαλίζεται από αυτά τα εμβόλια, γιατί αυτός ο τύπος ο 16 και αυτός ο τύπος ο 18 υπάρχουν και στα 2 εμβόλια. Και αυτοί είναι υπεύθυνοι περίπου για το 75-80% των περιπτώσεων του καρκίνου. Μάλιστα, το τετραδύναμο εμβόλιο προστατεύει και από τύπους του ιού που σχετίζονται με τα κονδυλώματα, τον 6 και τον 11. Τώρα, είναι ασφαλές. Πάλι σας μεταφέρω τη δική μου προσωπική εμπειρία. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες που αναρωτιούνται αν πρέπει να το κάνουν στην κόρη τους, μήπως να περιμένουμε.
να δούμε πώς είναι τα πράγματα, πώς υπάρχει κάτι που δεν το έχουν πει ακόμα, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Και μάλιστα υπάρχουν και γυναίκες που έρχονται και έχουν ξεκάθαρη άποψη ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί ο κουμπάρος μας, ο φίλος μας που είναι γιατρός, όχι αναγκαστικά γυναικολόγος, είναι ψυχίατρος, είναι παθολόγος, μας είπε να μην το κάνουμε. Η ξαδέρφη μου είναι νοσηλεύτρια και μου είπε επίσης να μην το κάνω. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια εντελώς θολή ατμόσφαιρα. Τι συμβαίνει, ποιος με κοροϊδεύει εδώ πέρα. Ένα εμβόλιο για να εγκριθεί και να κυκλοφορήσει πρέπει να είναι και αποτελεσματικό και ασφαλές. Η εμπειρία μας τώρα, 11 χρόνια μετά την έναρξη της κυκλοφορίας των εμβολίων, είναι τεράστια. Είναι πάνω από 200 εκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο και είναι περίπου μισό εκατομμύριο τα κορίτσια που έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα. Επομένως, σήμερα διαθέτουμε αποδείξεις για τη δράση των εμβολίων στην πράξη. Τώρα, στην Αυστραλία έχουν εμβολιαστεί τα περισσότερα κορίτσια 12 με 26. Για ποιο λόγο στην Αυστραλία? Γιατί από εκεί ξεκίνησε το εμβόλιο. Εκεί οι Αυστραλοί επιστήμονες το πρωτοανέπτυξαν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα κονδυλώματα σχεδόν να έχουν εξαφανιστεί μέσα στα πρώτα 4 χρόνια συστηματικού και οργανωμένου εμβολιασμού και να μειωθούν περίπου κατά 50% οι προκαρκινικές βλάβες στον τράχυλο της μήτρας σε κορίτσια ως 18 ετών στα 2 μόλις χρόνια του εμβολιασμού. Επίσης, σε άλλες χώρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί συστηματικά ο εμβολιασμός, όπως είναι η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο, έχουμε εξίσου ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Υπάρχουν σοβαρές χώρες στον πλανήτη που έχουν και την επιστημονική υποστήριξη αλλά και την οικονομική επιφάνεια, όπως ας πούμε είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία που σας ανέφερα, που από το Φεβρουάριο του 2013, εδώ και 4 χρόνια περίπου, σε αυτές τις χώρες εμβολιάζουν και τα αγόρια. Στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ακόμα. Ποιοι λοιπόν υπογράφουν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Όλες οι επίσημες αρχές υγείας στον κόσμο. Ξεκινάμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Οργανισμός των Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, που είναι ό,τι πιο αυστηρό υπάρχει στον κόσμο ως προς τα φάρμακα, το FDA το περίφημο. Ο Οργανισμός Έγκρισης Φαρμάκων της Ευρώπης. Οι Εθνικές Επιτροπές Εμβολιασμού όλων των Ευρωπαϊκών χωρών, φυσικά και της Ελλάδας. Οι ασφαλιστικοί φορείς που χορηγούν το εμβόλιο δωρεάν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Στο δίνω δωρεάν γιατί το εγκρίνω. Η ιατρική κοινότητα που έχει εντάξει τον εμβολιασμό στην καθημερινή κλινική πράξη και οι γυναικείες οργανώσεις κατά του καρκίνου. Ερώτηση. Οκ, καλά μου τα λες εσύ, αλλά εγώ τώρα να βάλω το κορίτσι το δικό μου να εμβολιαστεί και να βάλω έστω και έτσι όπως μου το λες, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, τον ιό στο σώμα του παιδιού και κάτι να γίνει αύριο, ποιος μου το λέει? 11 χρόνια έχει κυκλοφορία το εμβόλιο, όχι 200. Απάντηση. Είναι άλλη μία από τις θολές εντυπώσεις που προσπαθώ να ξεκαθαρίσω σήμερα. Δεν βάζουμε τον ιό στο εμβόλιο. Δεν μπαίνει ο ιός μέσα στο σώμα των κοριτσιών και των αγοριών. Μπαίνει μία πρωτεΐνη, ένα άψυχο πράγμα, μία χημική ένωση, η οποία ευαισθητοποιεί την άμυνα του οργανισμού, ώστε όταν θα έρθει ο ιός, το ζωντανό πράγμα, να είναι έτοιμος ο οργανισμός να τον μαγκώσει και να τον καθαρίσει. Είναι σαφές αυτό. Άρα δεν βάζουμε τον ιό μέσα, βάζουμε κάτι άψυχο, το οποίο όμως έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την άμυνα του οργανισμού και αν ποτέ έρθει σε επαφή ο οργανισμός με τον ιό, ο οργανισμός να είναι προετοιμασμένος, να έχει τα αντισώματα όπως λέμε, ώστε να καθαρίσει τον ιό. Εντάξει. Τώρα, κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού. Λέγαμε 12 ως 26, τώρα αυτό το πράγμα έχει γίνει 11 ως 26. Η πρωταρχική ηλικία εμβολιασμού είναι 11 με 15 και 16 με 26 οι γυναίκες που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν. Προσοχή, από το Δεκέμβρη που μας πέρασε, οι γυναίκες από 18 ως 26 δεν μπορούν να εμβολιαστούν στην Ελλάδα δωρεάν. Ο δωρεάν εμβολιασμός στην Ελλάδα αφορά κορίτσια από 11 μέχρι 18. Οι γυναίκες που θέλουν να εμβολιαστούν όμως έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέχρι την ηλικία των 45 ετών, μέχρι εκεί έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα. Από 11 μέχρι 45 μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός. Από 11 μέχρι 18 γίνεται και δωρεάν στις γυναίκες που είναι ασφαλιστά, κορίτσια που είναι ασφαλισμένα βέβαια, έτσι. Τώρα, για ποιο λόγο 11 με 15, γιατί είναι η ιδανική ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό. Δηλαδή,
κάνοντας το εμβόλιο, αποκτάει τα περισσότερα αντισώματα. Γιατί μπορεί να ενταχθεί μέσα στο βασικό παιδιατρικό εμβολιασμό, γιατί χρειάζονται μόνο 2 δόσεις αντί για 3. Το εμβόλιο αυτό είναι 3 δόσεις. Στα κορίτσια από 11 μέχρι 15 είναι 2 δόσεις. Και γιατί μετά τα 14-15 μπαίνουμε σε μια διαδικασία, άσε με ρε μάνα, τώρα έχω δουλειά, πάω για καφέ. Δεν πάω για εμβολιασμό. Έτσι. Πέρα από την ηλικία των 15, τα 16 μέχρι τα 26, τα κορίτσια που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν βρίσκονται στο μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης σε αυτή την ηλικία. Είπαμε ότι μετά τα 16, σε ένα ποσοστό σημαντικό, έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι επαφές στην Ελλάδα. Και βέβαια θα προστατευτεί και από τα σοβαρά νοσήματα που δίνονται να αναπτυχθούν μέσα σε μικρό διάστημα και να βλάψουν αυτή την ηλικία. Με αποτέλεσμα ο άμεσος εμβολιασμός να έχει σαν στόχο το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Ας πούμε τώρα μια γυναίκα πάνω από 15 έχει εκτεθεί σε κάποιον από τους τύπους. Δηλαδή πρόλαβε να μολυνθεί από κάποιον από τους τύπους. Να το κάνει το εμβόλιο ή να μην το κάνει. Έχουμε πλήρη προστασία, η απάντηση είναι ναι, αξίζει να το κάνει. Πλήρης προστασία από μελλοντικές λοιμώξεις από νέους τύπους του HPV. Και άμεσος εμβολιασμός για ποιο λόγο, για να μην αποκτήσει και άλλο σοβαρό τύπο και να μην επιβαρύνει την πρόγνωση της υπάρχουσας λοίμωξης. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα, αυτό θα σας το ψιθυρίσω, δεν θα σας το πω, θα μείνει μεταξύ μας, δεν θα σας το πω επίσημα, που λένε ότι το εμβόλιο αυτό, ο εμβολιασμός αυτός που έχει χαρακτήρα προληπτικό, ενδεχομένως να έχει και χαρακτήρα θεραπευτικό. Δηλαδή να βοηθάει στην κινητοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε οι γυναίκες που έχουν ήδη προσβληθεί να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα καλύτερα τον ιό αυτόν στο μέλλον. Είδαμε για τους τύπους ο 16 και ο 18 είναι αυτοί που σχετίζονται με την μεγαλύτερη συμβολή στην εμφάνιση του καρκίνου παγκοσμίως. Θυμίζω ότι οι δόσεις σε ηλικία κάτω των 15 ετών είναι 2, σήμερα και μετά από 6 μήνες, και από 15 και πάνω είναι σήμερα, μετά από 1 ή 2 μήνες ανάλογα με το ποια μάρκα εμβολίου παίρνουμε, και μετά από 4 μήνες από τη δεύτερη δόση. Άρα σήμερα μπορούμε να ενημερωθούμε σωστά, μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης, μπορούμε να μην φοβόμαστε το εμβόλιο, γιατί δεν είναι πια ένας άγνωστος για μας. Και επομένως έχει νόημα να εμβολιαστούμε. Θυμίζω, πρωτογενής πρόληψη, εμβόλιο, προλαβαίνουμε μια νόσο πριν να εμφανιστεί. Δευτερογενής πρόληψη, τεστ Παπα-Νικολάου, εντοπίζουμε τις βλάβες όταν ακόμα αυτές είναι μικρές, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε εγκαίρως. Όλα αυτά που ανέφερα, τα ανέφερα ενδεχομένως κατά χρόνο στο χρόνο σας, μόνο και μόνο για να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι κάτι άγνωστο, δεν είναι κάτι θολό, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος αντίπαλος με συγκεκριμένες δυνατότητες επιθετικές, τις οποίες μπορούμε να αποκρούσουμε. Και τα πλεονεκτήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, γίνονται περισσότερα, γίνονται πιο δυνατά, ώστε κάποια στιγμή να εξαφανίσουμε την απειλή αυτή, την τόσο σημαντική και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αρκεί να μην πλανόμεθα. Γιατί, αυτό το ξέρουμε από άλλη πηγή, ότι η τελευταία πλάνη μερικές φορές είναι χειρότερη της πρώτης. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Μιχούλα Στέλιος, είμαι ειδικός ιατρός κυταρολόγος από τα εργαστήρια κυταροπαθολογίας της Κοζάνης. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο για την τιμητική πρόσκληση. Όλες εσάς και όλους εσάς οι οποίοι θυσιάσατε ένα ωραίο ηλιοφανές απόγευμα για να ενημερωθείτε για ιατρικά θέματα. Λοιπόν, εμείς οι κυταρολόγοι είμαστε που βλέπουμε το τεστ Παπα-Νικολάου στο μικροσκόπιο. Δηλαδή θα δούμε τα κύτταρα τα οποία έχει λάβει ο συνάδελφος ο γυναικολόγος για να δούμε τι γίνεται με αυτά. Το τεστ Παπα-Νικολάου λοιπόν. Φέρει το όνομα του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, ο οποίος το ανακάλυψε. Είναι μια κυταρολογική εξέταση και όπως προείπε ο συνάδελφος ο αγαπητός κ. Λαβασίδης,
είναι η εξέταση που καταπολέμησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέτρο υγιεινής τον καρκίνο στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτός ο Κύριος είναι όντως ο άνθρωπος που έχει σώσει τις περισσότερες ζωές από καρκίνο στην ανθρώπινη ιστορία. Έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί, αξίζει να το διαβάσουμε, ότι το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάνω κάτι τι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού. Και ο συγκεκριμένος το πέτυχε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξετάζει τότε Παπα-Νικολάου, τι εξετάζουμε εμείς. Εξετάζουμε, όπως είπα, στο μικροσκόπιο τα κύτταρα από τον κόλπο, από τον εξωτράχυλο και τον ενδοτράχυλο της μήτρας που θα λάβει ο συνάδελφος ο γυναικολόγος. Και εκτιμούμε κατά πόσο είναι φυσιολογικά ή μη. Σας εξήγησε πάρα πολύ ωραία και κατατοπιστικά ότι οι βλάβες που θα δούμε θα οφείλονται σε έναν ιό, στον HPV. Δυστυχώς στο μικροσκόπιο, στο απλό μικροσκόπιο, δεν μπορούμε να δούμε τον ίδιο τον ιό. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε τις επιπτώσεις, τις βλάβες που αυτός έχει φέρει. Με την πρώτη ματιά, βάζοντας ένα τεστ Παπα-Νικολάου, ένα πλακάκι με τα κύτταρα που μας έχει δώσει ο συνάδελφος, θα πρέπει να δούμε αν είναι φυσιολογικά ή όχι. Εάν είναι φυσιολογικά, έχει καλώς, δίνουμε μια πολύ ωραία απάντηση και όλα τελειώνουν εκεί. Εάν δεν είναι φυσιολογικά, χοντρικά, θα τα κατατάξουμε ως κυταρολόγοι σε μία από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες. Βεβαίως είναι πιο πολύπλοκο από αυτό που σας δείχνω, αλλά για να γίνονται κατανοητές και απαντήσεις που λαμβάνετε από το τεστ Παπα-Νικολάου. Δεν είναι φυσιολογικά γιατί έχουμε μία φλεγμονή. Φλεγμονή όχι από τον HPV, από άλλα μικρά ενοχλητικά πραγματάκια όπως οι μύκητες, βακτήρια, ερπιτοή κτλ. Βεβαίως το τεστ Παπα-Νικολάου δεν είναι φτιαγμένο για να βρίσκει φλεγμονές, υπάρχουν πολύ πιο αξιόπιστες εξετάσεις οι μικροβιολογικές από ό,τι η δική μας. Αλλά παρεπιπτόντως, κοιτώντας, ψάχνοντας τις βλάβες, τις πιο σοβαρές του HPV, θα πέσουμε αναπόφευκτα και σε αυτές. Η δεύτερη διάγνωσή μας μπορεί να είναι ενδυνάμει προκαρκινικές αλλοιώσεις, χαμηλόβαθμες όπως εξήγησε ο κύριος Λαβασίδης ή υψηλόβαθμες. Αυτές οφείλονται αποκλειστικά στον HPV. Εντάξει, είπαμε ότι δεν θα δούμε τον ίδιο τον ιό, αλλά θα δούμε τις επιπτώσεις του. Εάν έχει προκαλέσει αλλοιώσεις και αν αυτές είναι χαμηλόβαθμες ή υψηλόβαθμες. Δυστυχώς μερικές φορές βλέπουμε τον καρκίνο απευθείας. Εδώ τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα δούμε τον καρκίνο κατευθείαν σε μια γυναίκα η οποία ελέγχεται τακτικά, η οποία κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε χρόνο. Προσωπικά δεν μου έχει συμβεί ποτέ, δεν έχω δει, συνάδελφο δεν έχω ακούσει να έχει συμβεί ποτέ. Πάντα τον καρκίνο θα το δούμε στο μικροσκόπιο κατευθείαν σε μια γυναίκα η οποία είτε δεν έχει κάνει ποτέ, δεν είχε ξανακάνει τεστ Παπα-Νικολάου, είτε το κάνει ανά 7-8 χρόνια, είτε ανά 12, είτε έχει ξανακάνει ένα πριν 15. Διότι για να φτάσει στον καρκίνο, όπως πολύ ωραία εξήγησε ο συνάδελφος, θα χρειάζονται χρόνια. Ο μέσος όρος είναι από τη στιγμή της λίμωξης από τον ιό μέχρι να φτάσει σε αυτές τις λίγες γυναίκες που θα φτάσει σε καρκίνο 15 με 18 χρόνια. Στα 15 με 18 χρόνια, εάν κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε χρόνο, δεν θα δω εγώ τον καρκίνο ποτέ. Γιατί δεν θα φτάσει ως εκεί. Επίσης, δυστυχώς έχουμε μία τέταρτη διαγνωστική κατηγορία, το λεγόμενο άσκους, το οποίο τι σημαίνει. Είναι το, μεταξύ μας όπως λέει ο κύριος Λαβασίδης, είναι το δεν ξέρω της κυταρολογίας. Είναι μία γκρίζα ζώνη που δεν μπορώ να αποφασίσω όσο καλός κυταρολόγος και να είμαι, αν είναι φλεγμονή ή αν είναι προκαρκινικές αλλοιώσεις. Είναι κάπου μεταξύ αυτών των δύο και γι' αυτό η σύσταση συνήθως είναι η επανάληψη του τεστ Παπα-Νικολάου σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ότι το έτος. Βεβαίως, από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες, η πιο σημαντική, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι ενδυνάμει προκαρκινικές αλλοιώσεις. Διότι αν είναι φλεγμονή δεν είναι τίποτα, εάν είναι καρκίνος είναι ήδη πλέον αργά, εάν όμως διαγνώσουμε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι προλαμβάνουμε ή κάνουμε μια εκτίμηση του κινδύνου που μπορεί να έρθει. Αυτές λοιπόν τις προκαρκινικές αλλοιώσεις, όπως εξήγησε εκτενώς και κατατοπιστικά ο συνάδελφος, τις προκαλεί μόνο ο HPV. Δεν υπάρχει καρκίνο στο τράχυλο της μήτρας, να το πω και εγώ από την πλευρά μου, που να οφείλεται σε κάποιον άλλο παράγοντα. Μόνο αυτός ο ιός θα οδηγήσει σε καρκίνο. Εμείς τώρα, κυταρολογικά, στο τεστ Παπα-Νικολάου,
διαβαθμίζαμε τις αλλοιώσεις, γιατί επαναλαμβάνω δεν βλέπουμε τον ίδιο τον ιό, αλλά τις επιπτώσεις που αυτός φέρνει ως εξής. Στην απλή ύπαρξή του, δηλαδή ο ιός απλώς υπάρχει, αλλά δεν προκαλεί καμία βλάβη, καμία αλλοίωση. Προκαλεί πάρα πολύ ήπιες αλλοιώσεις του HPV. Ήταν η παλιά ταξινόμηση του SIN1. Επειδή όμως αυτές οι δύο κατηγορίες δημιουργούσαν διαφωνίες μεταξύ των κυταρολόγων και επειδή δεν υπάρχει και κάποιος ουσιαστικός λόγος να τις ξεχωρίζουμε, ενώθηκαν μαζί σε μία κατηγορία, είναι οι χαμηλόβαθμες αλλοιώσεις, το low seal. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα για να δώσανε σε 5 κορυφαίους καθηγητές της κυταρολογίας στην Αμερική 200 περιστατικά. Τα οποία είχαν τον ιό του HPV, είχαν αλλοιώσεις και στα οποία και οι 5 συμφώνησαν εάν είναι απλή ύπαρξη του HPV ή αν είναι SIN1 στο 37% των περιπτώσεων. Και το οποίο έγινε 58% όταν χρησιμοποιήθηκε η κυταρολογία υγρής φάσης. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός δεν ήταν χρήσιμος. Κάτι που εγώ το έβλεπα ως απλή λίμωξη του HPV, κάποιος συνάδελφος θα το έβλεπε μέσα ένα. Και επειδή δεν υπήρχε κανένας πρακτικός λόγος, διότι αντιμετώπιση από τον συνάδελφο τον γυναικολόγο λίγο πολύ θα ήταν η ίδια, ενώθηκαν σε μια κατηγορία. Το ίδιο συμβαίνει και για το SIN2 και SIN3 που ενώθηκαν στις υψηλόβαθμες. Άρα έχουμε στις προκαρκινικές αλλοιώσεις μόνο δύο κατηγορίες, χαμηλόβαθμες και υψηλόβαθμες. Άλλη μια φορά. Ούτε οι χαμηλόβαθμες, αλλά ούτε και οι υψηλόβαθμες αυτές αλλοιώσεις δεν είναι καρκίνος. Είναι μια κατάσταση που μπορεί ίσως να οδηγήσει σε καρκίνο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε ατομικά ποια γυναίκα θα οδηγηθεί. Μπορούμε όμως να κάνουμε εκτίμηση του κινδύνου. Η μία εκτίμηση, σας την ανέφερε ο συνάδελφος, είναι ποιος ιός είναι. Είναι ο 16 και ο 18 οι επωνομαζόμενοι δολοφόνοι που προκαλούν το 75 με 80% των καρκίνων, ή είναι ο 6 και ο 11 που θεωρητικά δεν προκαλεί ποτέ. Πάντως ατομικά και με απόλυτη σιγουριά για να προβλέψουμε ποια γυναίκα θα οδηγηθεί, αυτό δυστυχώς είναι αδύνατο. Πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι μια κατάσταση αυτές οι προκαρκινικές αλλοιώσεις, ακόμη και οι υψηλόβαθμες, πολύ περισσότερο ή χαμηλόβαθμες, για την οποία ο γυναικολόγος πάντα έχει τη λύση, ούτως ώστε να μην φτάσει ποτέ σε καρκίνο. Κοιτάξτε, μιλάμε για τον δεύτερο κορυφαίο καρκίνο σε θανάτους στο σύνολο των γυναικών. Στις ηλικίες 35-43 είναι στην πρώτη θέση. Είναι πάνω από το μαστό, είναι πάνω από τον πνεύμονα. Στις γυναίκες, στις οι οποίες ελέγχονται τακτικά, κάνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, κάθε χρόνο η μείωση των θανάτων είναι 99%. Δηλαδή, έχουμε τα δύο άκρα. Δεν κάνεις το τεστ Παπα-Νικολάου, κινδυνεύεις από μια κορυφαία αιτία θανάτου, σε συχνότητα. Εάν το κάνεις, σχεδόν εξαλείφεται. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ θέλω να τονίσω, δηλαδή, ότι εφόσον ανακαλυφθούν, πάντα υπάρχει λύση από τον γυναικολόγο, ούτως ώστε ποτέ να μην φτάσει στον καρκίνο. Πάμε λίγο στα τεχνικά μέρη, δεν θα σας ζαλίσω πολύ. Τεχνικά η λήψη βεβαίως γίνεται από τον γυναικολόγο, όπως όλες ξέρετε. Εκείνος θα πάρει τα κύτταρα από τον τράχυλο της μήτρας. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο τεχνικές μεθόδους. Είναι το συμβατικό τεστ Παπα-Νικολάου, αυτό που ανακάλυψε ο αείμνηστος συμπατριώτης μας. Και τα τελευταία 20 χρόνια περίπου έχουμε και ένα καινούριο όπλο, έχουμε την τεχνική της υγρής φάσης. Στο συμβατικό, ο γυναικολόγος θα επιστρώσει τα κύτταρα που έχει πάρει με το βουρτσάκι και με τη σπάτουλα στα πλακίδια, τα οποία θα αποστείλει σε εμάς τους κυταρολόγους, θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη κατεργασία, ούτως ώστε να μπορούμε να τα δούμε μετά τα κύτταρα ένα-ένα στο μικροσκόπιο. Στην υγρή φάση, αντί να βάλει τα κύτταρα ο συνάδελφος στα πλακίδια, θα τα βάλει σε ένα μπουκαλάκι, το οποίο περιέχει ένα ειδικό υγρό, μονιμοποιητικό, για το οποίο θα ακολουθήσει ειδική επεξεργασία από ένα ειδικό αναλυτή. Εδώ είναι μια εικόνα του δικού μας εργαστηρίου. Όλη αυτή η ιστορία είναι η τεχνική της υγρής φάσης. Είναι ο αναλυτής. Τι πετυχαίνουμε με την υγρή φάση? Το μηχάνημα στο οποίο θα μπει το μπουκαλάκι θα διώξει το αίμα και τα φλεγμονώδη στοιχεία, έτσι ώστε να έχουμε στο μικροσκόπιο πολύ πιο καθαρή εικόνα. Φαντάζεστε ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πλην των κυττάρων, τα οποία μας ενδιαφέρουν για να δούμε τις αλλοιώσεις του HPV, υπάρχουν εκεί απλώς για να
εμποδίσουν την εικόνα να μου κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Πριν την επίστρωση, θα μετρήσει περίπου πόσα κύτταρα υπάρχουν στο μπουκαλάκι και θα επιστρώσει το ποσοστό που θα ζητήσω εγώ. Με τον τρόπο αυτό θα παραμείνουν αρκετά κύτταρα μέσα στο μπουκαλάκι, ούτως ώστε να ακολουθήσει κατά πέτηση του γυναικολόγου το HPV DNA test. Το HPV DNA test είναι για να μάθουμε ποιος τύπος του ιού είναι. Αν είναι ο 16, ο δολοφόνος, ή είναι ο 6, ο οποίος θα προκαλέσει μόνο κονδυλώματα και όχι καρκίνο. Από το ίδιο μπουκαλάκι, από την ίδια λήψη. Επίσης, θα επιστρώσει τα κύτταρα, δεν θα το κάνει ανθρώπινο χέρι, θα το κάνει το μηχάνημα σε μονοεπίπεδες στρώσεις, ούτως ώστε δεν θα είναι το ένα κύτταρο πάνω στο άλλο και δεν θα με αναγκάζει να σκύβω κάτω από το μικροσκόπιο, μήπως δω τι γίνεται στο κάτω κύτταρο που καλύπτεται από το πάνω. Τέλος, τα κύτταρα, επειδή είναι σε αυτό το ειδικό υγρό, θα παραμείνουν στη φυσική τους μορφή, ακριβώς όπως ήταν ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν βγουν από τον ιστό, δηλαδή λίγο πριν πεθάνουν. Συνοπτικά, δηλαδή τα πλεονεκτήματα της υγρής φάσης, την οποία σύστηνο ανεπιφύλακτα, είναι δύο κατηγοριών. Σίγουρα έχουμε πιο καθαρή εικόνα στο μικροσκόπιο εμείς οι κυταρολόγοι, και άρα μεγαλύτερη ασφάλεια στη διάγνωσή μας. Και δεύτερον, από την ίδια λήψη επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση. Να μάθουμε ποιος ιός είναι. Με το συμβατικό αυτό είναι αδύνατο. Πάντως, είτε είναι συμβατικό το τεστ Παπα-Νικολάου, είτε είναι με τη μέθοδο της υγρής φάσης, όπως είπαμε στο μικροσκόπιο, το μικροσκόπιο είναι αυτό στο οποίο θα εξετάσουμε για να δούμε κατά πόσο είναι φυσιολογικά ή όχι. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω λίγο και μία σύγκριση, να κάνετε μία σύγκριση εικόνου, το τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Αυτές είναι κλασικές εικόνες, αποτελούν πάνω από το 80-90 ίσως % των εικόνων που έχουμε σε κάθε τεστ Παπα-Νικολάου, από τα συμβατικά. Όλα αυτά που βλέπετε τα μαυράκια είναι απλώς αίμα και φλεγμονώδη στοιχεία. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό τεστ Παπα-Νικολάου. Αυτό ίσως είναι φλεγμονή, ίσως όχι. Και αυτό σίγουρα είναι, φλεγμόνι. Δηλαδή η δυσκολία και η ασάφεια είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι εδώ που έχουμε μόνο καθαρά πεντακάθαρα κύτταρα, έχουν φύγει τα φλεγμονώδη στοιχεία, δεν αλληλοεπικαλύπτονται τα κύτταρα και άρα μου δίνει αυτή την καταπληκτική εικόνα η οποία μου διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή. Η υγρή φάση έχει μόνο ένα μειονέκτημα, σοβαρό, είναι ακριβότερη κατά περίπου το ποσό των 10 ευρώ. Πάμε λίγο στα δυσάρεστα. Λοιπόν, το τεστ Παπα-Νικολάου του αείμνης του Γιώργου Παπα-Νικολάου δεν είναι τέλειο. Εξάλλου σε αυτή τη ζωή κανείς δεν είναι τέλειος, νομίζω ότι όλοι το έχουμε μάθει, ούτε άνθρωπος, ούτε εξέταση. Στο συμβατικό τεστ Παπα-Νικολάου, οι καλύτεροι κυταρολόγοι θα βρούμε τα μισά HPV που υπάρχουν. Τις μισές επιπτώσεις, χαμηλόβαθμες ή υψηλόβαθμες, από αυτές που υπάρχουν. Στην καλύτερη περίπτωση το 50%. Αν χρησιμοποιηθεί κυταρολογία υγρής φάσης, αυτό το ποσοστό φτάνει το 75%. Παρ' όλα αυτά λείπει το 25%, δηλαδή λείπει το 1 στα 4. Και δεν είναι θέμα του πόσο καλός είναι ο κυταρολόγος ή όχι. Αυτά είναι τα όρια της κυταρολογίας. Λοιπόν, κυρίες μου, αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να κάνετε το τεστ Παπα-Νικολάου κάθε χρόνο. Διότι αυτό που δεν θα βρω φέτος, θα το βρω του χρόνου. Εάν δεν το βρω του χρόνου, θα το βρω του παραχρόνου. Πάντως, δεν είναι δυνατόν να το χάνω κάθε χρόνο, και εφόσον, όπως είπε ο πολύ καλός συνάδελφος, ότι έχουμε περιθώριο χρόνου, έχουμε τα 9, 10, 15 χρόνια, ο μόνος τρόπος για να μην βρω εγώ την προκαρκινική αλλίωση είναι να μην κάνεις εσύ το τεστ Παπα-Νικολάου. Θα κλείσω ακριβώς όπως ξεκίνησα. Είναι. Το τεστ Παπα-Νικολάου είναι η ιατρική πράξη που έχει σώσει τις περισσότερες ζωές από τον καρκίνο στην ανθρώπινη ιστορία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται τακτικά. Εδώ τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα που ακούγονται και θα τα ακούτε όσο βαθαίνει η κρίση και πιο συχνά, ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεται κάθε χρόνο. Μπορεί να γίνεται ανά 3 χρόνια. Μπορεί να γίνεται ανά 5 χρόνια, ακούω τελευταία. Ναι. Να θυμάστε πάντα όταν ακούτε τέτοια πράγματα, ότι τα κριτήρια είναι μόνο οικονομικά. Δηλαδή, σας ανέφερα πριν ότι η μείωση στους θανάτους ανάμεσα στις γυναίκες που κάνουν το τεστ ΠΑΠ κάθε χρόνο είναι 99%. Ωραία, και έρχονται τα δημόσια συστήματα υγείας και λένε ότι
Εάν καλύπτουμε το τεστ Παπα-Νικολάου για όλες τις γυναίκες, κάθε χρόνο ξοδεύουμε το χι πόσο, τα χι εκατομμύρια. Εάν τις βάλουμε να κάνουμε ανά τρία χρόνια, προφανώς ξοδεύουμε το 1/3. Άρα γλιτώνουμε τα 2/3 και θα έχουμε μόνο έναν θάνατο στις 10.000. Για έναν θάνατο θα πληρώνω όλες τις υπόλοιπες να το κάνουν κάθε χρόνο. Όχι, ανά τρία χρόνια. Βεβαίως κανένας από αυτούς τους κυρίους, κυρίες, εν πάση περιπτώσει, δεν σκέφτεται ότι μπορεί να είναι η γυναίκα του, μπορεί να είναι η αδερφή του, μπορεί να είναι η κόρη του. Η σύσταση πάντως για την αποτελεσματικότητα του τεστ Παπα-Νικολάου 100% για μείωση των θανάτων κατά 99% είναι κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα κάθε μείωση απλώς θα έχει ένα κόστος το οποίο τα συστήματα υγείας το κοστολογούν ότι δεν αξίζει να πληρώνουν αυτά τα χρήματα για αυτή τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.